οριζόντα. Γνωρίζετε ότι οι πολίτες στη Γερμανία και μέσω των μέσων ενημέρωσης επηρεάζονται και θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία αν καταφέρουμε εμείς μετά από δημοσιεύματα μεμονωμένα που εμφανίστηκαν και δημοσιεύθηκαν σε μέσα ενημέρωσης και του τύπου, αν καταφέρουμε αυτό το θέμα να μπορέσει να διαχυθεί, να διαδοθεί περισσότερο μέσω του τύπου και των μέσων στη Γερμανία. Other questions? Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, παρακαλώ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ναι. Σπινθουράκης από την εφημερίδα Τα Νέα. Θα ήθελα να ρωτήσω και τους δύο σας, εάν θα μπορούσε να υπάρξει κάποιος τρίτος, ο οποίος τελικά να αποφαρθεί επί του θέματος. Όταν δύο άνθρωποι έχουν μια οικονομική διαφορά, πάνε στο δικαστήριο. Βέβαια, τα δύο κράτη είναι πολύ διαφορετικό. Θα μπορούσε να υπάρξει κάποιος τρίτος διαιτητής, δικαστής, κοινής αποδοχής, ο οποίος θα μπορούσε να αποφανθεί επί του θέματος, δίνοντας τέλος πάντων έτσι τέλος σε μια ιστορία που σε λίγο θα περάσει στην ιστορία και από επιστημονικής απόψεως. Das lässt sich wirklich schlecht. Αυτό πραγματικά δεν μπορεί να απαντηθεί εύκολα. Είναι ενδιαφέρουσα η ερώτηση, σίγουρα. Όμως πρέπει να επισημάνω κάτι, ότι εδώ οι αντίστοιχες διασκέψεις και συνέδρια μετά τον πόλεμο που έγιναν, που καθόρισαν τι πρέπει να γίνει, τα περί του πρακτέου, θα έλεγα ότι στις διαπραγματεύσεις των δύο Γερμανιών συν τεσσάρων, των τεσσάρων νικητριών δυνάμεων, αυτό το θέμα δεν έτυχε περαιτέρω συνέχεια και σαν συνέπεια τούτου είναι ένα κενό που υπάρχει, που υφίσταται, ένα χάσμα που αφέθηκε ακόμα και χαίνει ανοιχτό. Οι τότε διαπραγματεύσεις ουσιαστικά θεωρήθηκαν και για τη διάσκεψη για το χρέος το 1953 στο Λονδίνο, όπου αναφέρθηκε ρητά τότε ότι αναβάλλονται, ότι δηλαδή οι όσες επανορθώσεις δεν συνυπολογίζονται, αυτή η διάσκεψη ίσχυε τότε για την Ομοσπονδιακή Γερμανία, ενώ για το τμήμα της Λαοκρατικής Γερμανίας ίσχυαν τελείως άλλες διατάξεις μέσω της συμφωνίας του Πότσταμ, που είχε καθοριστεί τότε ότι ιδιαίτερα οι κατοχικές δυνάμεις στην τότε Γερμανία, στις επιμέρους ζώνες επικράτειες της δικής τους αρμοδιότητας, εκείνες θα μεριμνούσαν να διασφαλιστεί, δηλαδή από τη ζώνη τους κατοχής στο τέλος και η απομείωση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, αλλά και η καταβολή επανορθώσεων ή αποζημιώσεων ή η διασφάλιση προϊόντων που θα γίνονται δεκτά, θα ρύθμιζαν αυτό το θέμα. Αλλά δεν υπάρχει η βεβαιότητα, δεν γνωρίζω αν θα γνωρίζουμε αν τότε θα μπορούσε να υπάρξει μια τέτοια δυνατότητα επιδιαιτησίας. Δεν ταιριάζει ούτε στο θέμα του διεθνούς δικαστηρίου και θα ήταν ενδιαφέρον να επανεξετάσουμε και να κάνουμε έρευνες, να διερευνήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει, να υπάρξει μια μελέτη, νομική δηλαδή, νομικού χαρακτήρα, τι ακριβώς συμβαίνει και τι μπορεί να γίνει. Το ερώτημα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και αν ανατρέξουμε στην αρχαία Ελλάδα, όταν δύο πολιτείες ερχόταν σε σύγκρουση, βρίσκανε διαιτητές από κοινού για να λύσουν τη διαφορά. Τώρα που βρισκόμαστε σε ένα καθεστώς όπου ο ισχυρότερος είναι ο δυνατός, ποια είναι η λύση? Είναι δύσκολο. Όπως είπε η Γκάμπη, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα αναφέρω μονάχα ένα γεγονός, ότι η οριστική λύση, δηλαδή το ξεκαθάρισμα και η εξόντωση όλων των Εβραίων, δεν είχε εφαρμοστεί σε μερικές περιπτώσεις σε Εβραίων που δουλεύανε σε εργοστάσια, όχι πολεμικά μονάχα, παραδείγματος χάρη και στην Μπάγερ, εργατών Εβραίων που αν τους εξοντώνανε δεν υπήρχε άλλος να τους αντικαταστήσει. Στην περίπτωση αυτή σώθηκαν. Και όταν απελευθερώθηκαν, κατέφυγαν οι περισσότεροι στις Ηνωμένες Πολιτείες, πέρασαν, έβαλαν στα δικαστήρια τα αμερικάνικα το πρόβλημά τους και τους ρώταγαν, σας πληρώναν? Λέει, όχι, μόνο το συσίδιο. Λοιπόν, οφείλουν να πληρώσουν το συσίδιο για όλα τα χρόνια του πολέμου και επεδίκαζαν και ένα τεράστιο ηθικό ποσό. Όταν τις αποφάσεις αυτές έστειλαν στη Γερμανία, η Γερμανία
ισχυρότερο κράτος στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποφάσισε και κάλεσε μια διεθνή διάσκεψη και η διεθνής διάσκεψη αντιμετώπισε το θέμα της αποζημίωσης αυτών των κατηγοριών, αυτών των ομήρων. Σημειώνω ειδικά για την Ελλάδα, επειδή η ερώτηση προέρχεται από Έλληνα, ότι η ελληνική κυβέρνηση, παρά την πρόσκληση που της έγινε και την ενόχληση από την πλευρά του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας, αρνήθηκε να πάρει μέρος. Η κυβέρνηση Σιμίτη αρνήθηκε να πάρει μέρος. Και γι' αυτό το λόγο και δέχτηκαν η Επιτροπή που εξέταζε τις υποθέσεις να παρευρίσκεται, αλλά όχι με δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας. Σημειώνω ότι επωφελήθηκαν από τις 73.000 αιτήσεις που έγιναν 5.500 όμηροι. Αλλά για προσέξτε τι ποσά. Ενός που του είχαν πάρει και τον γνώρισα και προσωπικά μάλιστα, έχει πεθάνει τώρα, του είχαν αφαιρέσει το νεφρό όντας όμηρος σε στρατόπεδα γερμανικά, πήρε μια αποζημίωση. Πόσο? 1.200 δραχμές. Μπορείτε τώρα να λογαριάσετε το ποσό αυτό με πόσες αιμοκαθάρσεις έκανε αυτός ο άνθρωπος όλα αυτά τα χρόνια και τι ποσό ήταν αυτό το ελάχιστο. Γιατί δεν πήρε μέρος και η ελληνική κυβέρνηση να απαιτήσει και να αξιώσει αυτό που έπρεπε. Γι' αυτό το λόγο, ο μόνος που θα λύσει το θέμα είναι ο κοινός αγώνας του γερμανικού και του ελληνικού λαού. Autre question, en attendant les journalistes... Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις και όσο θα σκέφτονται οι δημοσιογράφοι. Υπάρχει και ζωντανή μετάδοση, web streaming, και υπάρχει μια ερώτηση από το Twitter. Τι σχεδιάζετε να κάνετε ώστε αυτά τα θέματα να τα βάλετε στην μεσαία διάταξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου? Αυτή είναι η ερώτηση από το Twitter. Είναι εδώ και ο αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, κ. Παπαδημούλης, στην παρουσία του οποίου θέλω να χαιρετήσω εν παρόδου. Παρακαλώ, σας δίνω το λόγο να απαντήσετε. Ναι, ίσως όμως πιο πριν θα μπορούσα να επιστρέψω και να πω, υπάρχει μια απάντηση της Ομοσπονδιακής Γερμανικής Κυβέρνησης από το 2010, σε μια αντίστοιχη ερώτηση που είχε κατατεθεί στην Ομοσπονδιακή Βουλή για τις επανορθώσεις εναντί της Ελλάδας. Και τότε η Ομοσπονδιακή Γερμανική Κυβέρνηση είχε δηλώσει, αναφέρω παράθεμα, η Γερμανία από τον τερματισμό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου σε υψηλό βαθμό κατέβαλε αυτές τις αποζημιώσεις και επανορθώσεις που τα επιμέρους κράτη έλαβαν και προς αποζημίωση και ζημίες που είχαν υποστεί. Και μάλιστα πολλαπλάσιο ποσό καταβλήθηκε από εκείνο που είχε συμφωνηθεί στη διάσκεψη της Γιάλτας, 20 δισεκατομμυρίων ευρώ τότε. Και αμφισβητεί κατά τα άλλα η γερμανική κυβέρνηση ότι επανορθώσεις μπορεί να καταβληθούν πάνω από 60 χρόνια μετά τον τερματισμό του Δευτέρου Πολέμου. Στην πρακτική του διεθνούς δικαίου κάτι τέτοιο θα ήταν ένα χωρίς προηγούμενο γεγονός και κάτι τέτοιο θα ήταν αθέμητο, δεν θα μπορούσε να συμβεί. Μα εδώ δεν πρόκειται για κάτι χωρίς προηγούμενο, εδώ έχει απόλυτο δίκιο και το αναγνωρίζω ο Μανώλης Γλέζος. Πρόκειται για ένα βήμα που πρέπει να κάνουμε ο ένας προς τον άλλον, για να προσεγγίσουμε οι μεν τους δε. Δεν είναι κάτι το οποίο αποκλειστικά μόνο νομικά θα μπορούσε ή θα έπρεπε να ρυθμιστεί, αλλά ως αίτημα που θα μπορούσε να εισπραχθεί νομικά, αλλά θα ήταν ηθικά. Ηθικά και ως σύμβολο ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για τη συμβίωσή μας, τη συνύπαρξή μας. Συζητήσαμε συχνά με τον Μανώλη τι θα μπορούσαμε να κάναμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια τέτοια συζήτηση να καθίστατο δυνατή. Είναι πολύ δύσκολο κάτι τέτοιο, διότι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως θέμα της ημερήσιας διάταξης μόνο υπό έκτακτους όρους και προϋποθέσεις, δηλαδή ένα πρόβλημα το οποίο αφορά δύο κράτη-μέλη επιμέρους, δεν μπορούμε να το εγγράψουμε έτσι στην ημερήσια διάταξη. Υπάρχουν λοιπόν όρια και περιορισμοί. Η πρώτη προσπάθειά μας και σκέψη μας ήταν, δεδομένη της
της 75ης επετείου της έναρξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου το 1939, να χρησιμοποιούσαμε χρόνο ώστε να δώσουμε χρόνο στο Μανώλη Γλέζο να παρέμβει γι' αυτό, αλλά αυτό δυστυχώς, και αυτό ανήκει στις αρνητικές πραγματικότητες που δεν μας επαινούν καθόλου σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η διάσκεψη των Προέδρων τότε δήλωσε ή αποφάσισε ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει η νομιμότητα να διεξαχθεί μια τέτοια συζήτηση για την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με αυτόν τον τρόπο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Διότι για τους λόγους που θα εξεφωνούνται, δεν μπορεί να επομισθεί το Προεδρείο την ευθύνη. Για φόβους λόγω δηλώσεων των ακροδεξιών, μια τέτοια συζήτηση δεν επιτράπει τότε. Φοβούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάποιοι να ξεκινήσει μια συζήτηση για την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, επειδή φοβούνται ακριβώς ότι κάποιοι οι οποίοι βρίσκονται στην ακραία ακροδεξιά, στην ακραία δεξιά, αυτή τη συζήτηση θα τη διεξήγαγαν με τέτοιο τρόπο που θα αποτελούσε εσχήνη, ντροπή για το Ευρωκοινοβούλιο. Στενοχωρέθηκα πολύ, εθλίβην τότε πολύ. Στο τέλος είχαμε μια δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δεν μπορούσαμε να τη συζητήσουμε ή να την αμφισβητήσουμε. Ελπίζω ότι θα βρούμε άλλες δυνατότητες να προχωρήσουμε. Παράκληση προς συναδέλφους άλλων κοινοβουλευτικών ομάδων, και εδώ από κοινού θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε και να κινηθούμε, είναι το δυνατόν περισσότερες κοινοβουλευτικές ομάδες, ευρωβουλευτές το δυνατόν περισσότερων κοινοβουλευτικών ομάδων, να θέσουν το αίτημα να διεξαχθεί μια συζήτηση για αυτό το θέμα, ώστε να καταστεί εφικτή αυτή η συζήτηση. Εγώ πιστεύω είναι ο μόνος τρόπος να μπορέσουμε έτσι να προχωρήσουμε. Η μόνη οδός προς επιτυχία, προς ευδοκίμηση των προσπαθειών μας. Παρακαλώ και Γερμανούς και Έλληνες ευρωβουλευτές σε άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες να καταβάλουν προσπάθειες, να ενδιαφερθούν και να προσπαθήσουν να περάσει αυτό το αίτημα. Και θα έλεγα ένα σημαντικό πρώτο βήμα θα μπορούσε να ήταν αν ο Μανώλης, και εγώ θα ήμουν πρόθυμη από κοινού με άλλους ευρωβουλευτές, αν μπορούσαμε να καταλήγαμε σε ένα σεμινάριο, workshop, σε μια συνάντηση, ώστε τουλάχιστον στο Ευρωκοινοβούλιο να επιστήσουμε την προσοχή στο ζήτημα που υπάρχει και να γινόταν μια συζήτηση που θα προετοιμάζαμε στο Ευρωκοινοβούλιο για αυτό το θέμα. Αυτό θα μας βοηθούσε τα μέγιστα, να προετοιμάσουμε μια τέτοια συζήτηση και να εξευρεθούν και άλλοι ευρωβουλευτές που θα ενδιαφερόντουσαν για αυτό το θέμα και να καταστήσουμε σαφές ότι δεν είναι κάτι το οποίο τυπικά αφορά μόνο ένα πρόβλημα διμερές δύο κρατών μελών, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να ρυθμιστεί ευρύτερα. Ευχαριστώ. We have time for the last... Έχουμε χρόνο για μια τελευταία ερώτηση. Παρακαλώ. My name is Wasim Ibrahim from Sefir newspaper. Για την κυρία Τσίμερ και για τον κύριο Γλέζο, θα μπορούσατε να εξηγήσετε για το ακροατήριο που δεν γνωρίζει πολλά για το θέμα αυτό. Γιατί σε μια Ήπειρο που η βασική αξία είναι το κράτος δικαίου, γιατί δεν μπορείτε να λύσετε αυτό το ζήτημα με προσφυγή στο δικαστήριο ή κάτι αντίστοιχο, και περιμένετε να λάβει η χώρα μια πολιτική συζήτηση? Είναι πολιτικό το ζήτημα ή νομικό? Και γιατί δεν έχει ακόμη επιληθεί? Ευχαριστώ. Το ζήτημα είναι και πολιτικό και οικονομικό και διπλωματικό και πολιτιστικό και ηθικό. Το πρόβλημα έχει πολλές πλευρές και θέλω να τονίσω το εξής, με ερωτήματα τα οποία απευθύνω ειδικά προς την κυβέρνηση της σημερινής της Γερμανίας. Γιατί έχει εξοφλήσει όλες τις οφειλές της προς όλα τα κράτη που προσδιορίσε η 19μιλής διάσκεψη των Παρισίων το 1946 και εξαιρεί την Ελλάδα? Ερώτημα δεύτερο. Είχε συνάψει αναγκαστικά δάνεια με την Πολωνία, την Γιουγκοσλαβία και την Ελλάδα. Έχει εξοφλήσει τα αναγκαστικά δάνεια με την Πολωνία και την Γιουγκοσλαβία και έχει εξαιρέσει την Ελλάδα. Ερώτημα τρίτον. Οι Ιταλοί, η διάσκεψη των Παρισίων αποφάσισε ότι όλα τα κράτη του άξονα τι θα πληρώσουν για τις χώρες που βρέθηκαν ως κατακτητές. Προσδιορίσε λοιπόν η διάσκεψη των Παρισίων τι θα πληρώσει και η Ιταλία στην Ελλάδα και η Βουλγαρία στην Ελλάδα. Θα βλέπανε ποτέ η Ιταλή και η Βούλγαρη η Ελλάδα εάν δεν κατακτούσε ο γερμανικός στρατός στην Ελλάδα? Ακολούθησαν, θα το πω όπως το λέμε στην Ελλάδα, σαν γκολαούζι από πίσω. Αυτοί όμως πλήρωσαν. Και ενώ πλήρωσαν αυτοί,
Αυτό εξαιρείται η ίδια η γερμανική κυβέρνηση. Οι γερμανικές κυβερνήσεις, δηλαδή. Αυτό εξαιρούνται. Με ποιο δικαίωμα? Τα ερωτήματα περισσότερο, αν θέλετε, κατά περίεργο τρόπο, εγώ τα λέω ηθικά ερωτήματα. Μας εκδικούνται οι σημερινές κυβερνήσεις της Γερμανίας, διότι με το έπος του 40-41 ο ελληνικός λαός κατέριψε το μύθο του αίτητου του άξονα. Μας εκδικούνται οι γερμανικές κυβερνήσεις, διότι με τη μάχη των συνόρων και τη μάχη της Κρήτης ανατρέψαμε όλα τα σχέδια του Χίτλερ. Το στρατηγό χειμώνα τον ξέρετε. Μας εκδικούνται διότι είχαμε καθυλώσει 12 επίλεκτες γερμανικές μεραρχίες της Βέρμαχτ στην Ελλάδα και έτσι συμβάλαμε ώστε σήμερα η Γερμανία να μην έχει ναζιστικό καθεστώς. Αναρωτιέμαι, για ποιο λόγο το μίσος εναντίον της Ελλάδας? Για ποιο λόγο δεν εκπληρώνουν τις οφειλές απέναντι στην Ελλάδα ενώ τις έχουν εκπληρώσει σε όλο τον κόσμο? Ναι, και άλλη μια φορά μια σύντομη επισήμανση σε κάτι που πιο πριν είπα στην αρχή, και αυτό είναι ότι το 1946 κατασχέθηκε η εξωτερική γερμανική περιουσία. Συναλλαγματικά αποθέματα κατασχέθηκαν, ξεκίνησε η αποσυναρμολόγηση, η αποξήλωση βιομηχανικών και εγκαταστάσεων. Όλα αυτά αφορούσαν τη συμφωνία της Συνθήκης των Παρισίων. Η εκτίμηση για όσα κατασχέθηκαν τότε είναι περίπου 315 δισεκατομμύρια δολάρια έως κάποια δισεκατομμύρια μάρκα γερμανικά, Reichsmark. Όμως η συμφωνία για το χρέος που συνήφθη το 1953, τον συνυπολογισμό, τον καταποκοπήν υπολογισμό, τον απέκλεισε. Δηλαδή όσες αποζημιώσεις είχαν καταβληθεί μέχρι τότε, ναι μεν υπήρχαν και συνυπολογίστηκαν, αλλά η συμφωνία για το χρέος ανέφερε ότι περαιτέρω χρέη δεν θα επληρώνονται, δεν θα καταβάλλονται από την Ομοσπονδιακή Γερμανία. Αυτό φυσικά όταν λέμε νόμιμο και νομικά να ευσταθεί, είναι κάτι το οποίο υπό αυτό το πρίσμα μια νομική αποσαφήνιση δεν θα είναι πλέον εφικτή. Τότε συμβουλεύτηκε η Γερμανία, δόθηκε η συμβουλή να μην συνεχίσει να επιμένει ότι δεν θα έπρεπε να επιμένει, ότι δηλαδή ήδη καταβληθήσεις αποζημιώσεις θα έπρεπε να αφαιρεθούν από το τελικό ποσό. Είπαν στη Γερμανία ότι καλό θα ήταν το θέμα των αποζημιώσεων να το αφήσει, να το ξεχάσει, να ενταφιαστεί. Και εκεί βρίσκεται ένα μεγάλο πρόβλημα, ένα μεγάλο μέρος του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε. Ότι η Γερμανία αναφέρεται ότι με τη συνθήκη, η συμφωνία για το χρέος του 1953, είχαν ολοκληρώθηκαν πλέον και έκλεισαν οι διαπραγματεύσεις για τις αποζημιώσεις. Το ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο είναι απόλυτα σαφές και πρέπει να το πούμε με κάθε σαφήνεια. Εντάξει. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις από κάποιον στην αίθουσα? Όχι, βέβαια έχουμε ξεπεράσει ούτως ή άλλως το μισάωρο που προβλεπόταν. Θέλω να ευχαριστήσω και τους διερμηνείς. Θέλετε το λόγο, παρακαλώ. Δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, επειδή κυκλοφορούν πολλές ερωτήσεις και πρέπει να απαντήσουμε σε αυτές τουλάχιστον, αφού δεν προβλήθηκαν από εσάς. Ο Σόιμπλε έχει πει, το θέμα θεωρείται λήξαν, και η απάντηση η δική μου που έδωσα αμέσως στο Σόιμπλε είναι: αφού θεωρείται ότι το θέμα είναι λήξαν, άρα υπήρχε θέμα και έχει λήξει. Απαντήστε μας, Σόιμπλε, πότε έληξε και πώς έληξε. Στο δεύτερο ερώτημά μου δεν έχει απαντήσει ο Σόιμπλε. Ο Σόιμπλε επίσης τονίζει ότι να αφήσουμε το παρελθόν και να δούμε το μέλλον. Καμία αντίρρηση. Αλλά τότε γιατί? Πήρε απόφαση η γερμανική κυβέρνηση όχι μόνο να αποζημιώσει τους Εβραίους που ζουν σήμερα, δηλαδή τους απογόνους των Εβραίων που ζουν σήμερα και που υπήρξαν οι γονείς τους θύματα της ναζιστικής θηριωδίας, όχι μονάχα τους αποζημιώνει, αλλά θα ήθελα να το προσέξετε, τους συνταξιοδοτεί. Και δεν έχει θέσει
όριο πότε θα σταματήσει η συνταξιοδότηση. Δηλαδή στον αιώνα των άπαντα τα παιδιά, τα εγγόνια, τα δυσέγγωνα, τα τρισέγγωνα των αυτών θα συνταξιοδοτούνται. Όχι θα αποζημιώνονται, θα συνταξιοδοτούνται. Αυτό, αγαπητέ Σόιμπλε, είναι παρελθόν ή είναι μέλλον. Ήθελα ειδικά σε αυτές τις απόψεις του του Σόιμπλε να σταθώ, όπως και σε μια άλλη προσπάθεια που γίνεται, να πούνε ότι μόνο το αναγκαστικό δάνειο υπάρχει και δεν υπάρχει το θέμα της απόφασης της 19 μελούς για τις επανορθώσεις στο Παρίσι. Εάν τότε είναι αλήθεια αυτό, τότε πρέπει η Ελλάδα να υποχρεωθεί να επιστρέψει τα λεφτά που κατέβαλε η Ιταλία και η Βουλγαρία στην Ελλάδα, αν είναι αλήθεια. Λέω τα πιο επιφανή ερωτήματα που έχω ακούσει ως τώρα, τα επίσημα, διότι τα ανεπίσημα είναι πολλαπλά. Merci beaucoup à tous. Ευχαριστώ πολύ όλες και όλους.